Γεια σου Πάρη. Γεια σου, πώς είπαμε. Αντώνη. Αντώνη, σωστά. Λοιπόν, βασικά δεν το έχουμε ετοιμάσει καθόλου, οπότε θα είναι λίγο αφόρμητο. Ναι. Αλλά πάμε να δούμε τι θα λέμε. Οπότε θα πω εγώ τη δικιά μου άποψη και στη δικιά σου άποψη και μετά θα δούμε τι θα βγει. Γιατί τέλεια. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, λογικά. Ξεκινάμε ένα podcast, slash βίντεο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στο οποίο απλά θέλουμε να συζητάμε, να εκφράζουμε τις απόψεις μας, κυρίως θα κινείται γύρω από τεχνολογία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα βγουν τα ωριά του. Και αυτά. Εγώ είμαι Αντώνης. Εγώ είμαι Πάρης. Πες και στην δικιά σου άποψη για το τι θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα podcast, στο οποίο αυθόρμητα θα συζητάμε κάποια θέματα, κατά βάση τεχνολογικά, γιατί εκεί κινούμαστε. Όχι ότι είναι το μόνο μας ενδιαφέρον σε αυτή τη ζωή, λέμε εμείς τώρα. Και στα οποία νομίζω αυτό είναι ο σκοπός, θα γίνεται λίγο κουβεντελόγιο και θέλουμε ιδανικά από τα δύο πράγματα να βγει το τρίτο. Μ' άρεσε. Πρώτη φορά το άκουσα αυτό και ήταν καλό. Ωραία, δεν θα παράσω όμως το χέρι σου στο τραπέζι. Δεν πιστεύω να ακουστεί το μικρόφωνο μετά. Θα ακουστεί σίγουρα στο μικρόφωνο μετά και η εμπειρία μας στο editing του ήχου, ξέρεις πόσο μικρή είναι. Τέλεια. Για να δούμε. Λοιπόν, είπες ότι έχεις ετοιμάσει κάποια θέματα. Ναι. Τα οποία δεν ξέρω εγώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί... Ναι, είναι ύμπρο όλο αυτό. Για τον Αντώνη δηλαδή. Εγώ έχω σκεφτεί τι θα πω για να φανώ πιο έξυπνο. Εννοείται. Λοιπόν, οπότε ξεκινά τα λιγότερα hot. Λιγότερο hot και το πάω στο κουτσομπολιό στο τέλος, ας πούμε. Για να δούμε όλο το βίντεο. Ναι. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, άκου τι με απασχολεί εμένα από χθες επειδή το κόζαρα. Από χθες. Okay. Από χθες. MongoDB. Μπαίνω κατευθείαν, βλέπεις τα χοντρά τώρα. Λοιπόν, server side license. Okay. Δεν γνωρίζεις. Πες μου αυτά. Να σου πω, λοιπόν. Παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, στο τομέα του open source υπάρχουν διάφορες άδειες χρήσης του software που χρησιμοποιούμε. Ρε παιδί μου, που λένε πώς εμείς το χρησιμοποιούμε, πώς επιτρέπεται, αν επιτρέπεται να το αξιοποιήσουμε εμπορικά. Και αν εμείς αποφασίσουμε να το αναδιανύουμε, επειδή είναι ανοιχτός κώδικας, μπορούμε να πειράξουμε πράγματα, λένε τους όρους με τους οποίους μπορούμε εμείς να το διανύμουμε. Εκεί υπάρχουν, ρε παιδί μου, δύο, ας πούμε, κατηγορίες. Η μία είναι η τύπου GPL άδειες, όπως είναι το Linux, που λέει ότι κοίταξε, αν πειράξεις εσύ το Linux και μετά το διανύμεις, πρέπει ο κώδικας να είναι ανοιχτός, τα γνωστά. Και να το διανύμεις και αυτό ανοιχτό, να μην το κρατήσεις κλειστό. Και το δεύτερο είναι η τύπου MIT, BSD, ας πούμε, που σου λέει πάρ' το, κάνω τι θες, απλά δώσε μου τα credits ότι ξέρεις, χρησιμοποιείς το. Νομίζω ότι κάνει credits. Νομίζω θέλει κρεντιτάκι, νομίζω. Εντάξει. Απλά είναι πολύ πιο ανοιχτή. Ναι, πολύ πιο permissive άδεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρακτικά μπορώ να πάρω από ένα software που έχει γράψει ο Paris, το οποίο είναι ανοιχτού λογισμικού, και να το πουλάω και να λέω ότι το software λέγεται Αντώνιος. Α, κάπου χρησιμοποιώ κάτι που έκανε ο Paris. Ακριβώς, κάτι τέτοιο. Ένα link, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο θέλω, νομίζω πολύ απλό. Οπότε και τώρα έχουμε τη MongoDB που έκανε την εξής μαγιά πέρυσι, που ψηλό έκανε backfire και θέλω να συζητήσουμε. Έφτιαξε μια καινούργια άδεια δικιά της, τη Server Side Public License, αυτό νομίζω είναι ολόκληρο το όνομα, η οποία δεν έχει γίνει καν αποδεκτή από το τέτοιο των αδειών. Η οποία τι λέει, λέει όχι μόνο αν φτιάξει καινούργια version της MongoDB και τη διανύμεις πρέπει να πας, αλλά ακόμα και αν δίνεις MongoDB as a service. Mm-hmm. Τότε αυτό το MongoDB as a service πρέπει να είναι όλο open source. Και διάβαζα κάποτε του στείλει ακόμα και τα UI και όλα αυτά πρέπει να είναι open source. Ακραίο. Ναι, και εγώ νομίζω είναι ακραίο. Και θέλω να γίνει κουβέντα πάνω σε αυτό και νομίζω ίσως και το Redis έκανε μια τέτοια αλλαγή. Κάποια αλλαγή έκανε στην άδεια. Και το Redis είχε πάει να κάνει μια παρόμοια αλλαγή που βασικά πάμε να δούμε λίγο τι πάνε να χτυπήσουν αυτές οι άδειες. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα εταιριών όπως η MongoDB ή το Redis, τα Redis Labs δηλαδή που βρίσκονται πίσω από το Redis. Νομίζω και η Elastic είχε προσπαθήσει ή είχε μπει λίγο σε αυτό το παιχνίδι, χωρίς να είμαι βέβαιος. Ναι. Οπότε μπορεί να μην ισχύει. Αλλά αυτό που ουσιαστικά πάνε να χτυπήσουν είναι ότι πρακτικά έφτιαχνε μια εταιρεία ένα, όπως λέγεται, open core είναι της μόδας του προϊόν. Δηλαδή ουσιαστικά ένα προϊόν το οποίο έδινε σαν open source λύση, δηλαδή ανοιχτού λογισμικού, ελεύθερη. Αλλά ταυτόχρονα έλεγε ότι ξέρεις τι, εγώ όμως θέλω να κάνω monetize, δηλαδή να βγάλω λεφτά από αυτή τη λύση. Άρα λοιπόν, όταν πήγαινε για παράδειγμα η Amazon με το AWS και έλεγε πάρα πολύ ωραία η MongoDB, MongoDB as a service. Πάρε λοιπόν το MongoDB, εγώ σε δίνω, παίζει εσύ. Ξέρω εγώ, παίρνω το API της MongoDB, βάζω εγώ από κάτω μια βάση που είναι τελείως κλειστή δικιά μου και το δίνω σαν υπηρεσία. Και αν εσύ είχες MongoDB πριν, τώρα θα έρθει στο AWS, θα έχεις τη δικιά μου MongoDB που είναι super scalable και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα, αυτό που νομίζω ενόψει πιο πολύ την κοινότητα, είναι ότι όλες αυτές οι άδειες δεν δίνανε και πίσω στην κοινότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ναι, μην χρησιμοποιώ εγώ τη MongoDB, αλλά δεν προσπαθώ να τη βελτιώσω και να δώσω κάποια πράγματα, αλλά και ό,τι αλλαγές κάνω ή ό,τι βελτιστοποιήσεις βρω, τις κρατάω μόνο για τον εαυτό μου. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα
του Amazon. Άρα ουσιαστικά φτιάξανε licenses για να μπορέσουν να χτυπήσουν αυτό. Ωραία. Server side όμως δεν θυμόμουν πώς λεγόταν. Οπότε για πες μας λίγο παραπάνω. Server side public license, παιδιά, το χωζάρετε. Θα έχει link στο description. Αφού μιλάμε. Κάτω, κάνουμε και έτσι. Ναι, θα δείχνουμε και καλά. Και μετά θα αλλάξει το UI του YouTube μια μέρα και θα είναι irrelevant το βίντεο. Λοιπόν, ναι, και server side public license λέει το εξής, ότι ακόμα και να δίνεις MongoDB as a service, πρέπει όλο αυτό το σκηνικό να είναι open source. Οπότε, καλυπέτη, ακούω γνώμη. Η γνώμη μου είναι ότι αν θες να κάνεις ένα open source προϊόν μαζί σου, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, το έχουμε δοκιμάσει και εμείς, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε monetize, για παράδειγμα έχουμε το Xtreme.js. Είναι φανταστείτε ένα terminal το οποίο χρησιμοποιεί το Visual Studio Code αυτή τη στιγμή, το οποίο το έχει γράψει κατά κύριο λόγο Paris. Και ναι, εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε monetize. Αν ήμασταν βασισμένοι σαν μοντέλο εταιρεία πάνω σε αυτό, ήταν πολύ πιθανό να μην μας άρεσε και εμάς ή να τα έχουμε λίγο σκούρα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνεις δεν είναι να κλείσεις τον άλλον. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι όπως για παράδειγμα το GPL πάει και σε μπλοκάρει κάποια πράγματα, αυτό σε βοηθάει. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι, άμα θες να κάνεις εσύ monetize, είναι να παρέχεις την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο καλύτερος και όλα αυτά τα. Μου θυμίζει πάρα πολύ βασικά την έννοια του patenting που υπήρχε πολύ παλιά. Ναι. Πήγαινε ο άλλος, κάνει μια πατέντα και έλεγε θα κάνω κάπως κάτι που θα κάνει αυτό και μετά προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι αυτό που έκανες εσύ δεν είναι καλό γιατί είναι πέφτει πάνω στην πατέντα μου. Άρα ουσιαστικά ήταν αντί μια μάχη να παίζεται στο ποιο προϊόν είναι καλύτερο, παίζονταν στο ποιο έχει τον καλύτερο δικηγόρο από πίσω και θα καταφέρει να τον νικήσει. Οπότε εγώ το βάζω στην ίδια κατηγορία αυτό. Πιστεύω ότι. Μαζί σου, κάτω από το προϊόν, μαζί σου δώσε ένα enterprise ή όπως θέλεις μοντέλο ή ενδεχομένως ένα SaaS μοντέλο τύπου πάρ' το τρέξω μόνο σου ή θα σου τρέξω εγώ, που είναι και αυτό μια λύση συνηθισμένη, αλλά κάτω καλύτερο από τον άλλον. Δηλαδή, μην δώσεις καν την ευκαιρία στον ανταγωνιστή σου που λέγεται Amazon να το κάνει. Θα μου πεις, OK, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στην Amazon, αλλά πιστεύω, ας πούμε, ξέρω εγώ το μοντέλο που έχει για παράδειγμα η MongoDB με το Atlas είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο. Εγώ, αν θέλω να πάρω να τρέξω MongoDB, θα πάω στο Atlas, που είναι ουσιαστικά το. SaaS offering που δεν είναι SaaS. Ουσιαστικά τρέχει ένα MongoDB cluster για εσένα στο AWS, στην Amazon, στην Microsoft ή στο Google Cloud. Θα το προτιμήσεις από το Dynamo π.χ. της Amazon που είναι για Mongo. Ναι, γιατί αυτό. Εγώ θα το προτιμήσω σίγουρα, τώρα δεν ξέρω. Θα το προτιμήσω γιατί μου δίνει MongoDB. Δεν μου δίνει MongoDB compatible με την έκδοση 3.5.3, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία έκδοση. Άρα, για παράδειγμα, η Google δίνει ένα Redis compatible memory store, όπως το λέει, το οποίο όμως για παράδειγμα δεν είναι συμβατό με την τελευταία έκδοση του Redis. Okay. Άρα, αν θέλεις Redis streams, δεν μπορείς να τα κάνεις εκεί. Άρα, εγώ, αν είχα κλειδωθεί στο memory store του Google Cloud, τώρα θα είχα πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, θα προτιμούσα το Enterprise Redis στην αντίστοιχη περίπτωση. Άκου τι με ενοχλεί με το server side public license πολύ. Πολλά από αυτά τα projects. Βλέπε Redis, δεν ξέρω αν Mongo πέφτει σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω την ιστορία. Ξεκινάνε σαν κάτι το οποίο είναι ρε παιδί μου για τον ελεύθερο χρόνο σου. Λες, κάτσω να φτιάξω κάτι ρε παιδί μου. Έτσι, το χρειάζομαι, το χρησιμοποιήσω στην εταιρεία μου, στη δουλειά μου. Και μετά αυτό το πράγμα γιγαντώνεται, επειδή έχει κάνει κάτι καλά. Και υπάρχει για μένα ένα τεράστιο λογικό άλμα ότι αφού γιγαντώθηκε ένα open source πράγμα που εγώ ξεκίνησα για χόμπι ή οτιδήποτε, πρέπει εγώ να βγάλω λεφτά από αυτό, σον και ντε. Και μετά. Πας στην ουσία και χαρακτηρίζεις κόσμο, ενώ έχεις επιλέξει την αρχή επειδή το έκανες σαν χόμπι και ξεκίνησε διαφορετικά. Και λες, παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ το έβγαλα open source, ξέρω εγώ, για λόγους marketing κατά βάση. Και μετά, ενώ κάποιος χρησιμοποιεί τα δικαιώματα που του έδωσες, αρχίζεις και τον χαρακτηρίζεις σαν τζαμπατζή στην ουσία. Ναι. Σαν αχάριστο. Σωστό. Οπότε δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Βασικά δεν καταλαβαίνω γιατί όλα. Πρέπει δηλαδή όταν κάτι μεγαλώνει, πρέπει αναγκαστικά να καταλήγει στο χρήμα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν λέω, καλό είναι το χρήμα. Αλλά άμα κάτι δεν ξεκίνησε με αυτή τη λογική, δεν είναι απαραίτητο να καταλήξει εκεί. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα πάρα πολύ. Μου φαίνεται ότι περνάει, αλλά. Και κλείνω. Αλλάζει mindset ο δημιουργός και μετά στοχοποιεί τους χρήστες που ήταν in line με το προηγούμενο mindset. Αυτό είναι που μου κακοφαίνεται. Νομίζω εκεί πέρα έχετε να δέσετε ότι πιστεύω ότι οι εταιρείες σαν το MongoDB για παράδειγμα ξεκινάνε open source. Ξεκινάνε για να φτιάξουν μια εταιρεία και να βγάλουν χρήματα από αυτό, αλλά βρίσκουν το open source σαν ένα πάρα πολύ καλό τρόπο να βγάλουν γρήγορα τεχνολογία στον κόσμο και να τη χρησιμοποιήσει γρήγορα. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σε φάει. Άρα λοιπόν πρέπει γρήγορα να φτιάξει ένα προϊόν το οποίο θα είναι καλύτερο από τον άλλον. Οπότε. Από την αρχή στην ουσία πρέπει. Ναι, δεν διαφωνώ δηλαδή. Δεν νομίζω ότι πάντα ισχύει αυτό που λες. Τώρα έτσι νομίζω όντως ξεκίνησε σαν τέτοιο project. MongoDB νομίζω ότι δεν ξέρω πώς ήταν Mongo. Πιο πολύ σαν εταιρεία χωρίς να ξέρω την ιστορία 100% γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος. Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι ακόμη για να ξεκινήσεις έτσι, το να περιχαρακώνεις τον άλλον, άμα θες να κάνεις ένα open source προϊόν, πρέπει να είναι ένα open source προϊόν. Το ότι δίνεις τον κώδικα σε κάποιον και μετά απλά λες θα δούμε στην πορεία θα γίνει. Δεν νομίζω. Αυτό νομίζω είναι το κακό. Το ότι λες θα το κάνω τώρα open source και θα δούμε αυτό το πράγμα πώς θα βγάλει λεφτά. Και δεν το έχω δει να δουλεύει σχεδόν ποτέ. Ίσως η Red Hat κατάφερε να βγάλει χρήματα από αυτό μόνο σε μεγάλο βαθμό. Ναι, ισχύει αυτό. Μόνο. Η οποία αυτή τι έκανε. Έβαλε το server side public license στη λίστα με τα bad licenses που έχει. Αλήθεια. Και τι σημαίνει ότι οτιδήποτε software έχει server side public license δεν μπορεί να είναι distributed με το Fedora. Παρέα, με το Red Hat ή με αυτά. Καλό. Κοίτα, εγώ το ακούω, σου λέω. Καταλαβαίνω από τη μια εταιρεία που πρέπει να βγάλει χρήματα, αλλά το. Καλά, ναι, δεδομένο τώρα τι. Είναι το κλασικό παράδειγμα με την κατσίκα του γείτονα. Αντί να κάνω εγώ την κατσίκα μου να βγάλει παραπάνω γάλα, θα βρω την κατσίκα του γείτονα που βγάζει πολύ γάλα και θα τη φάω, ξέρω εγώ. Δεν έχει νόημα όμως. Αντώνη, από μένα είναι όχι το server side public license. Τέλεια, για μένα είναι όχι. Σίγουρα όχι. Καταπληκτικά. MIT. Εμείς νομίζω χρησιμοποιούμε την MIT γιατί από αυτές που είχαμε διαβάσει ήταν οι πιο απλοί. Δηλαδή και ο Syrix που είναι ο reverse proxy που έχουμε γράψει και το XMJS που είναι το terminal μας. Και ότι open source έχουμε, που αυτά είναι τα βασικά. Και ο Στόλος είναι MIT. Ο οποίος δεν ξέρω αν έχουμε βάλει license, αλλά άμα δεν έχουμε βάλει. Νομίζω έχουμε βάλει license, απλά δεν έχουμε κάνει launch ακόμα. Α, είναι pre-launch video για το launch. Όλα τα πιστεύω ότι είναι η πιο ξεκάθαρη άδεια. Σου λέει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλεις εσύ. Και νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να είναι στον πυρήνα του open source. Τουλάχιστον είναι η δικιά μου άποψη. Φαντάζομαι, εμείς τώρα θα ήταν για παράδειγμα σαν να λέμε, α, το XMJS το πήρε Microsoft. Γιατί να μην βγάλουμε λεφτά από αυτό. Ωραία, αύριο γίνεται ξέρω εγώ GPL3 ή ξέρω εγώ XMJS Public License. Ναι. Άπαξ και το χρησιμοποιήσεις commercial, πρέπει να μου δώσεις κάτι. Τέλειο. Δεν ξέρω. Πάμε σε επόμενο θέμα. Ωραία, πάμε σε επόμενο θέμα. Η πλάκα είναι ότι ξέχασα το δεύτερο θέμα για το οποίο ήθελα να μιλήσουμε. Έχω φοβερό θέμα. Έλα, πέτω το. Μιλάτε στόκερ. Έλα ρε, αυτό ήθελα να σου πω. Όχι, θα πάμε εκεί και μετά θα σου πω το sub θέμα. Α, υπάρχει σαν θέμα. Γιατί θεωρώ ότι ενώ εγώ πήγαινα στο γιατρό σήμερα, εσύ δούλευες, δεν ξέρεις πολύ hot πράγματα. Καλά, hot δεν είναι κάτι special. Αλλά πλάνε... κάτι το εδώ, βασικά δεν είναι κάτι special, απλά είναι καινούριο το παιχνίδι. Okay. Δεν είναι σημαντικό. Ωραία, πάμε. Miranda's Docker, λέγε τι έγινε. Ξεκινάς, τι έγινε. Κάνουμε ένα recap. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι το Docker, που είναι ουσιαστικά η εταιρεία η οποία ξεκίνησε να δίνει τους containers στους developers με ένα πάρα πολύ καλό user experience. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πράγμα που έχει κάνει. Υποθέτω πολύ κάποιοι από εσάς να την έχετε χρησιμοποιήσει ήδη, κάποιοι όχι, αλλά γενικά αν χρησιμοποιείτε containers είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιείτε μια τεχνολογία που έχει γράψει η εταιρεία Docker και πολλές άλλες οι οποίες μπήκαν στο project αργότερα. Το Docker λοιπόν είχε μεγαλώσει πάρα πολύ, είχε στραφεί πάρα πολύ και προσπαθούσε να πουλήσει enterprise πακέτα. Πολύ παρόμοιο μοντέλο με αυτό που έλεγε πριν, ας πούμε, για τη MongoDB Paris, απλά επειδή δεν πήγαινε στο SaaS μοντέλο, δηλαδή να βρει πάρα πολύ μικρούς πελάτες, πήγαινε πιο πολύ σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες. Έλεγε ότι έχω ένα enterprise offering για τον Docker, σου έδινε ένα UI και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο σαν λύση. Και μετά λοιπόν, αφού το έκανε αυτό, σε χρεώνε γι' αυτό. Άρα λοιπόν έπαιρνες το απλό Docker πακέτο, ας το πούμε έτσι, δωρεάν, το community edition το λεγόταν, ενώ το enterprise edition το έπαιρνες με χρέωση. Το Docker λοιπόν έκανε μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Γενικότερα υπήρχαν αρκετές φήμες για το πώς πάει σαν εταιρεία και αν βγάζει τους στόχους της, γιατί έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα σε funding. Νομίζω μισό billion. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ, αλλά ξέρω σίγουρα τώρα πήρε 35, έχει πάρει 100 από την Goldman Sachs, έχει πάρει άλλα κάμποσα πριν. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα, τέλος πάντων, οπότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη φήμη για το αν το Docker πάει εκεί πρέπει να πάει. Σε αυτή τη φάση λοιπόν ξεκινήσαν και ανακοινώσαν κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό θα έλεγα. Ουσιαστικά πήραν όλο το enterprise πράγμα, το οποίο ήταν το 90% νομίζω του revenue stream του Docker και το πουλήσαν σε μια εταιρεία που λέγεται Miranda's, η οποία κάνει μόνο enterprise consulting, ας το πούμε έτσι, και τέτοια offerings. Και αυτό είναι το θέμα και η ερώτηση είναι τι συμβαίνει με το open source κομμάτι. Το Docker έχει κρατήσει μόνο το Docker Hub, που είναι αυτό που τραβάς το Docker Images, είναι το GitHub που θα λέγαμε για τα Docker Images, που είναι αυτό που τρέχεις σε Docker Containers, και το Docker Desktop, που είναι ουσιαστικά αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι developers για να κάνουν τη δουλειά τους και να τρέξουν ένα containers τοπικά στο Mac, στο Windows ή στον άλλο υπολογιστή τους. Μόνο τα open source εργαλεία που έχουν. Σωστά. Λοιπόν, άκου, καταρχάς, ξεκαθαρίζω εγώ ότι αυτό που έκανε με το Docker C και το Docker E, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Ενώ, όσο ρε παιδί μου και να το θεωρώ αντιαισθητικό σε γενικές γραμμές, δεν με ενοχλεί. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνω προφανώς ότι πρέπει να βγάλει χρήματα. Εμένα δεν μου χρωστάει κάτι Docker να βγάζει ό,τι χρειάζομαι open source. Mm-hmm. Εντάξει, ξεκάθαρα, πρέπει να βγάλει λεφτά. Κάποια πράγματα είναι enterprise, κάποια πράγματα είναι open source. Για μένα είναι
μπόμπα αυτό το μοντέλο. Είμαι totally ok. Άμα θέλω να το αγοράσω, θα το αγοράσω. Άμα δεν θέλω, θα πάρω το open source και θα το σκριπτάρω. Ό,τι θέλω εγώ από πάνω. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στο θέμα το ότι η εταιρεία πήγε και πούλησε το Enterprise. Εμένα στην αρχή μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Αλλά μετά, αφού το διάβασα σήμερα ειδικά αυτό το που ήθελα να φέρω σαν τρίτο θέμα, και το οποίο μάλλον θα το πετάξω εδώ στη συνέχεια, μου φαίνεται λογικό. Γιατί γενικά υπήρχε. Έβλεπα και εγώ, επειδή μου κάποια πράγματα στον Docker να μην είναι inline. Τώρα θα σου πω εμένα τι ήταν αυτό το πράγμα που μου είχε ξενήσει πολύ και δεν καταλάβαινα. Είχε τον Docker, έχει δύο εργαλεία. Το Docker CLI. Σωστό. Και το Docker Compose. Έχει πολλά, απλά αυτά είναι τα δύο τα οποία θέλω να συζητήσω. Λοιπόν, και εσύ έχεις ένα Docker, φτιάξει ένα stack, ένα web server, μια βάση δεδομένων, στην αρχή ο Docker Compose YML. Το οποίο το διαβάζει το Docker Compose, το command line και σου σηκώνει όλα αυτά τα processes, ρε παιδί μου, σε terminals. Και τι λέει το Docker, λέει, ωραία, λέει, αν θέλεις αυτό το πράγμα να το τρέξεις στο production, θα χρησιμοποιήσεις το swarm mode και θα κάνεις Docker stack deploy και παύλα C το Compose αρχείο. Δεν κατάλαβα ποτέ εγώ γιατί το όνομα του αρχείου το θεωρούσε δεδομένο το Docker Compose το εργαλείο τοπικά και γιατί όχι το CLI για το production. Ενώ ήταν το ίδιο format αρχείου, είχαν τον ίδιο σκοπό, όταν εγώ πρέπει να τρέξω μια εντολή για το development δεν το περνούσα σαν παράμετρο και όταν έπρεπε να το κάνω στο production το περνούσα. Αυτό εμένα πάντα μου είχε ξενήσει και μου φαινόταν ότι κάτι δεν ήταν inline εκεί. Και πάω να πετάξω εγώ τώρα, θα δεις που κολλάει όλο αυτό το σχολιάσμα, γιατί ήταν μακρηγορία. Πάω να πετάξω, σήμερα έκανε ένα σχόλιο ο Solomon Sykes, το δες. Solomon Hikes. Ναι, μωρέ. Το Sykes είναι το Twitter. Το Sykes είναι το Twitter. Όχι, καλά. Είναι το Twitter. Το GitHub του είναι. Μπράβο. Μιλάμε για κουστοπολιό, παιδιά, πρωτοκλασάτο εδώ, ε. Λοιπόν, πάει ο Solomon Hikes στο GitHub, στο Mobi, που το Mobi είναι ένα open source περίεργο πράγμα που έγινε και λέει, παιδιά, προτείνω το Mobi. Το Docker μετονομάστηκε σε Mobi στο GitHub, σαν project. Λέει, προτείνω το Mobi να ξαναμετονομαστεί σε Docker. Ναι. Και λέει, γιατί έγινε αυτό με το Mobi? Γιατί λέει, στην ουσία, στο Docker υπήρχαν δύο use cases και σιγά σιγά γίνανε και δύο ομάδες. Ήταν το use case των developers, τοπικά πράγματα και τα σαφή, Docker Desktop, Docker Compose, και ήταν και το κομμάτι του infrastructure. Πιο production πράγματα, το οποίο κατέληξε να είναι και δύο ομάδες και δύο διαφορετικά κοινά. Και ήταν και ο λόγος που λέει είχε πάρα πολύ friction το Docker με εξωτερικούς developers και λέγανε όλοι ότι οι Docker δεν μας κάνουν merge στα pull request και snowbarn και πάει λέγοντας. Και λέει ο λόγος είναι ότι το Docker ξεκίνησε σαν ένα developer εργαλείο, δεν έπρεπε ποτέ να έχει γίνει κάτι παραπάνω από αυτό και ο λόγος που εμείς κάναμε reject πράγματα ήταν επειδή αυτά είχαν να κάνουν πιο πολύ με infrastructure και όχι με το development. Οπότε κλείνω όλο αυτό τον τεράστιο κύκλο και έχω να πω ότι εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλό και λογικό, γιατί στην ουσία εν τέλει, απλά πέταξα πάρα πολύ ιστορία και τέτοιες, νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε τον Docker πουλώντας το πράγμα στη μοίρα της είναι να πάρει αυτά που ήταν ξεχωριστά, που ακόμα και στο user experience φαίνονταν ότι είναι διαφορετικά αυτά τα δύο τα πράγματα, και να τα σπάσει σε δύο διαφορετικές εταιρείες, διαφορετικό revenue stream, διαφορετικά τα πάντα. Τώρα, εγώ έχω πάρα πολύ απορία πώς περιμένει να βγάλει λεφτά από τον Docker Hub. Αυτό είναι super ενδιαφέρον. Γιατί έχω πάρα πολύ απορία πώς θα βγάλει λεφτά από τον Docker Hub, γιατί υπάρχει το GitHub Packages, ψιλομετονομάστηκε τώρα που έγινε general available. Είναι registry. Είναι GitHub Packages πλέον. Μπορώ εγώ τζάμπα κάποια gigabytes να τα βάλω στο GitHub Docker Images, okay. Εκεί που έχω και τον κώδικά μου. ECR, πώς λέγεται, όχι ECR, έτσι δεν λέγεται. ECR, ναι. Γενικά το όλοι ECR, οι cloud providers. Όλοι, το DigitalOcean τώρα έβγαλε. Μέχρι και κουτσή Μαρία. Οπότε δεν ξέρω γιατί και πώς περιμένει να βγάλει λεφτά από το Docker Hub. Θα ήθελα να πληρώνω το Docker Hub, δεν κάνω πλάκα. Θα ήθελα, αλλά άμα μπορώ να το έχω τζάμπα κάτι από κάποιον άλλον. Managed, όχι να το στήσω εγώ. Δεν ξέρω, τι λες. Νομίζω βασικά. Βασικά να πω και εγώ λίγο την άποψή μου πάνω στο τέτοιο. Θα συνεχίσω σε αυτό το ότι δεν ήταν κάποια πράγματα συγχρονισμένα και θα πω για παράδειγμα, ας πούμε, το Docker είχε πάρα πολλά community events, δηλαδή events για την κοινότητα. Για παράδειγμα, στην Αθήνα τρέχουμε εμείς το Docker Meetup τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ναι, πενταρού. Πενταρού πλέον. Ναι. Άρα, σας περιμένουμε στο επόμενο. Αλλά πέρα από αυτό, ουσιαστικά, ενώ είχε κάποια events τα οποία ήταν γύρω από την κοινότητα, η οποία μάλλον θα έπρεπε να περιστρέφεται γύρω από το open source κομμάτι, από το community edition, δηλαδή κομμάτι Docker, το οποίο θα ήταν αναμενόμενο και το οποίο και εμείς στην Αθήνα προσπαθούσαμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να το κρατήσουμε. Αυτό που ουσιαστικά αντιτιθόταν με μια ομάδα που ήθελε να σπρώξει παραπάνω το enterprise κομμάτι. Το οποίο κατά ψέματα μια εταιρεία θέλει να πουλήσει, οι πωλήσεις ήταν enterprise,
Άρα λοιπόν ουσιαστικά. Λογικό είναι. Προσπαθούσαν να πουλήσουν το enterprise, την κοινότητα. Και κάπου εκεί πέρα νομίζω υπήρχε ένας καμπανιμπαλισμός. Δηλαδή υπήρχαν ομάδες μέσα στην εταιρεία του Docker οι οποίες προσπαθούσαν να φτιάξουν καλύτερα εργαλεία για developers. Και υπήρχαν και ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν να βοηθήσουν την εταιρεία να βγάλει χρήματα. Και αυτό νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις είχε μια εσωτερική κόντρα, να το πω έτσι. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί, άμα σκεφτείς, οι περισσότερες ομάδες που έχουν πάει στην Τυράννη, γιατί ουσιαστικά οι υπάλληλοι του Docker χωριστήκαν στις εταιρείες. Οι περισσότεροι υπάλληλοι που είχαν να κάνουν με το enterprise έχουν πάει στη Τυράννη και στον Docker έχουν μείνει οι υπάλληλοι που είχαν να κάνουν με τα developer εργαλεία. Πολλοί, και νομίζω ότι είμαι και εγώ σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων, πιστεύουν ότι αυτό ουσιαστικά είναι μια στροφή του Docker στις ρίζες του. Ναι, ναι, back to the roots. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια προσπάθεια να γυρίσει πίσω τον Docker σε αυτό. Το πώς θα βγάλει χρήματα αυτό μπορεί να είναι το Hub. Το Hub θα μπορούσε να υπάρχει στο Docker Cloud, που ήταν ένα προϊόν το οποίο αγοράσανε. Ουσιαστικά μπορούσε να τρέξει containers σε οποιοδήποτε cloud μέσω του TumTum. Ναι. Αυτό το κάνανε το Docker Cloud και μετά το κλείσανε, γιατί ουσιαστικά αυτό κανιβάλιζε το enterprise business. Τώρα που δεν υπάρχει πλέον το enterprise business να κανιβαλίζει τέτοιου είδους προϊόντα, θεωρώ ότι θα μπορέσουν πιο εύκολα να βγάλουν προϊόντα τα οποία θα μπορέσουν να σερβίρουν περισσότερο κοινό. Άρα, εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξα. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και γενικά είχαμε πολλούς φίλους μέσα στην εταιρεία με τους οποίους κάποιοι έχουν πάει στην Τυράννη τώρα. Και εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα πιο στενάχωρο, πιο περίεργο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ εύκολο να κάνει reboot, ας πούμε. Μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνει reboot το Docker τώρα και γενικά είμαι πολύ αισιόδοξη για το τι θα μας φέρει αυτό. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Για πες. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ με τον ίδιο εύκολο τρόπο που πάω εγώ και λέω φτιάξε μου ένα Kubernetes cluster. Μικρή παράδειγμα, παιδιά, το Kubernetes είναι ένα ανταγωνιστικό προϊόν του Docker για το production που έχει φτιάξει Google και χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος για κάποιο λόγο. Τι να το λέω ανταγωνιστικό, αυτό είναι και μια άλλη άποψη. Είναι ένα ανταγωνιστικό για το production κομμάτι, ας κάνω το πω έτσι. Ένα διαφορετικό προϊόν από τον Docker Swarm. Είναι ένας orchestrator. Παίρνει ένα cluster και τρέχει containers στο cluster. Αυτό το κάνει είτε με τον Docker Swarm, που είναι η λύση του Docker, είτε με το Kubernetes. Από εκεί και πέρα, το Kubernetes τρέχει την Docker από κάτω. Δηλαδή είναι... Ναι, όχι, όταν στο Docker στο production εννοώ, ρε παιδί μου, εννοώ. Θα επιλέξει έναν από τους δύο τρόπους. Σωστά. Αυτό. Πάλι χτύπησα το τραπέζι, να δούμε τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή το Kubernetes για μένα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και είναι εύκολο να κάνεις πράγματα λάθος, κάτι γνώμη πάντα, ενώ στο Docker Swarm δεν γίνεται, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να δω μια στροφή σε μικρές εταιρείες τύπου 5, 10, 20 άτομα με ένα κλικ, φτιάξει ένα κλαστεράκι. Πώς είπες πριν για το Atlas της MongoDB, κάτι αντίστοιχο για Docker Swarm. Να σου πει, φτιάξε μου 3 servers, 4, να μπορώ εκεί πάνω, ξέρω εγώ, να τρέχω τις εφαρμογές μου με $250 το μήνα σύνολο και να μην φάω όλα με αυτά τα λεφτά στο Heroku που θα είναι πανάκριβο. Αυτό. Και εκεί πέρα θα είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να είναι καν Swarm, θα μπορούσε να είναι Kubernetes. Θα μπορούσε να μην σε νοιάζει καν το τι τρέχει από κάτω. Πιθανόν. Όχι, ναι, πιθανόν. Εγώ απλά να τρέχω με τη λογική Docker που έχω σαν developer. Αυτό εννοώ. Εντάξει, ναι, δεν με νοιάζει. Γιατί. Και νομίζω ότι τώρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το να δούμε αν θα υπάρξουν τέτοια προϊόντα. Γιατί αναγκαστικά η εταιρεία, θεωρώ, για να πάρει 35 εκατομμύρια, έχει κάποιες ιδέες από πίσω. Δηλαδή, δεν μπορείς να πουλήσεις αυτό που σου φέρνει το 1% χρημάτων σου και κάποιος επενδυτής να πει α, 35 εκατομμύρια δικά σου. Καταλαβαίνω ότι είναι μια εταιρεία που έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα για να πεθάνει. Άρα σίγουρα. Κάποιοι επειδή θέλουν να βρουν τρόπο να δώσουν παραπάνω εισρωή χρημάτων για να συνεχίσει, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει καμία ιδέα. Επίσης, το άλλο πολύ θετικό είναι ότι CEO πλέον στον Docker, ο οποίος είναι ο τρίτος για φέτος, είναι αυτός που έκανε product στον Docker τα τελευταία 5 χρόνια. Και ήταν μάλιστα στο κομμάτι. Έλαρε αυτός είναι. Ναι. Και τον είδαμε σαν Docker εργαλείο. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά. Τίμιο είναι, τον θυμάμαι αυτόν. Πολύ καλός. Έχουμε μιλήσει μαζί σε DockerCon, στα συνέδρια που κάνουν τα Docker τα ετήσια. Άλλο κουτσομπολιό βέβαια είναι ότι η κοπέλα η Άσλιν, η οποία έτρεχε τα Docker Cons, έχει πάει στην Μιράντη, από ό,τι άκουσα. Οπότε τώρα τι θα γίνει, Μιράντη Κον. Μιράντη Κον, δεν ξέρω, θα είναι περίεργη η φασούλα αυτό, δεν ξέρω πώς θα πάει. Καλά, μπορώ να κάνω και ένα pool στα Docker Cons, να πούμε την αλήθεια. Είναι ωραία όμως. Ωραία, όχι, ωραία είναι, ωραία είναι. Και εγώ γουστάρω, δηλαδή, και εγώ έχω πάει σε πολλά, αλλά δεν ξέρω αν είναι για 2 το χρόνο. Όχι, εντάξει, το δεύτερο νομίζω τη Ευρώπη θα κοπεί σίγουρα. Δηλαδή δεν ξέρω τι value έχει να δώσει. Από την άλλη, άμα γυρίσει σε πολύ community-based και community-driven εργαλεία, θέλω να έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτό. Αν δεν έχει συνέχεια σε αυτό το θέμα, μόλις μου ήρθε τρίτο, να το πετάξω. Προλαβαίνουμε ή μήπως πρέπει να κλείσουμε. Πόση ώρα τραβάμε. Πρέπει να είμαστε στο 15 λεπτό. Ωραία, ωραία. Θα το κλείσουμε. Όχι, θα το κλείσουμε για να αφήσουμε cliffhanger okay. Για το επόμενο. Και είμαι σίγουρο, δηλαδή θα σου σκάσω την επόμενη φορά. Ωραία, οπότε κάπου εδώ να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Δηλαδή, αν μας ακούτε μέχρι τώρα, σημαίνει ότι μας αντέξατε. Ναι.
Το οποίο είναι ό,τι πιο αυθόρμητο έχουμε κάνει τελευταία αυτό το βίντεο. Θα το πούμε ότι θα είναι εβδομαδία για να κάνουμε commit σε αυτό. Ναι. Και εγώ θέλω. Δηλαδή, ιδανικά την επόμενη Πέμπτη, το οποίο σημαίνει μόλις έκανα commit θα γίνει release σήμερα το βίντεο. Okay. Μάλλον την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε το επόμενο. Το οποίο το σημερινό αποφασίστηκε σε μια μέρα. Μου ήρθε ένα μήνυμα από σένα χθες. Ναι. Και μου λέει, Αντώνης, 12, όχι, ήταν... Δεν θυμάμαι. Και μου λέει, πάρε, θέλω να κάνουμε τέτοια. Θέλω να κάνουμε εκπομπή. Και εγώ λέω, εννοείται. Και κάναμε εκπομπή. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να το κρατήσουμε αυτό. Θα κρατήσουμε συνεχώς θέματα τα οποία θα είναι αυτό, λίγο επικαιρότητα, λίγο τεχνολογία, ίσως και είναι και κάποια άλλα. Νομίζω ότι είναι αυτά που έτσι και συζητάμε μεταξύ μας. Απλά ψιλογίνεται public και λίγο πιο οργανωμένα, ρε παιδί μου. Και λίγο πιο έτσι. Με λιγότερες φρισιές. Αυτό, ναι. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.